Και πάλι και καλή χρονιά να έχουμε. Παρακαλώ. Εύχομαι να βρίσκεστε. Να είσαι καλά. Για εσάς. Να είσαι καλά. Ιδιαίτερα για τις χώρες μας. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Πρόεδρε. Και για την Κύπρο. Ο καιρός μπορεί να είναι βροχερός και κρύος έξω, αλλά το κλίμα όπως πάντα είναι ιδιαίτερα θερμό. Κάθε φορά που υποδεχόμαστε τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ειδικά σε μια τόσο σημαντική μέρα όπου Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ θα υπογράψουν τη συμφωνία για τον αγωγό EastMed. Ένα πολύ σημαντικό ενεργειακό έργο, το οποίο έρχεται ως επιστέγασμα μιας πολύ ουσιαστικής τριμερούς συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας και όχι μόνο. Στην Κύπρο λέμε ότι άμα βρέχει είναι ευλογία, διότι οι χώρες μας μαστίζουν ιδιαίτερα τα νησιά και από την Ανομβρία. Συνεπώς η ευλογία σήμερα είναι γιατί συλληφθεί με ένα ιστορικό γεγονός, όπως πολύ ορθά έχει σημειώσει, την υπογραφή μιας τριμερούς, εν συνεχεία τετραμερούς συνεργασίας, που θέτει τις βάσεις της εμπράκτου επιδίωξης από την αρχή όταν ξεκινήσαμε τις τριμερείς συνεργασίες. Δηλαδή, να υπάρξει συνεργασία και όχι αντιπαλότητα στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα όσον αφορά τα θέματα ενέργειας ή οτιδήποτε μπορεί να συνδέσει τα κράτη της περιοχής. Έτσι, πραγματικά είναι μια σημαντική ιστορική μέρα και οι συνομιλίες που θα έχουμε μαζί, αλλά και εν συνεχεία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, νομίζω ότι βάζουν ή θέτουν τις βάσεις για την παραπέρα ακόμα πιο ισχυρή συνεργασία με τα κράτη της Μέσης Ανατολής.